Καλησπέρα. Πέντε φορές καλησπέρα έχεις πει. Θα πω και έκτη, το βλέπω εγώ. Δεν πειράζει. Ήταν για μας ένα παιχνίδι δύσκολο εξ αρχής. Και έγινε ακόμα πιο δύσκολο από μια ομάδα που ξέραμε ότι θα πρωταγωνιστήσει. Μια ομάδα εν δυνάμει Football League. Στο πλαστικό γήπεδο. Βέβαια, έπρεπε, ήμασταν υποχρεωμένοι να παλεύαμε το παιχνίδι και με βάση τις συνθήκες που διαμορφώθηκαν, έγινε ακόμα πιο δύσκολο, μένοντας με 10 παίκτες από πάρα πολύ νωρίς. Αν θα ήθελα να κρατήσω κάτι από το σημερινό παιχνίδι αναφορικά με την ομάδα, ήταν το πάθος, η δύναμη και ο τσαμπουκάς, ο αγωνιστικός που έχει στα παιδιά. Αυτό σημαίνει ότι είναι έτοιμοι σε αυτό το κομμάτι να μπουν σε ένα δύσκολο πρωτάθλημα, στη Football League, όπου θα πρέπει να ανταποκριθούν τουλάχιστον σε αυτό το κομμάτι. Από εκεί πέρα νομίζω ότι δεν είχαμε ούτε την δυνατότητα, ούτε την θέληση, αλλά ούτε και την ηρεμία να κρατήσουμε μπάλα, να βγάλουμε λίγο τις αρετές μας σαν ομάδα και ίσως, αν και είμαι λίγο σκληρός με τα παιδιά στην κριτική μου, να μην μπορούσαμε κιόλας στη συγκεκριμένη κατάσταση. Όταν προκρίνεσαι όμως και προκρίνεσαι με 10 παίχτες με αυτόν τον τρόπο, νομίζω ότι είναι καλό. Γι' αυτό πρέπει να σου πω συγχαρητήρια και να συνεχίσουμε. Πρώτα απ' όλα έχω το στόχο του θεσμό του πρωταθλήματος και όχι του κυπέλου. Νομίζω ότι αμυντικά πήγαμε καλύτερα όταν μείναμε 10 παίκτες. Τα παιδιά σοβάρευσαν, έβαλαν την εμπειρία τους, τη σοβαρότητά τους και χρειάσαμε εύκολα αυτό το αποτέλεσμα το οποίο είχε διαμορφωθεί από πολύ νωρίς. Άρα λοιπόν, συγχαρητήρια στα παιδιά, αλλά και συγχαρητήρια πολλά στο Μάτι της Επισκοπής, γιατί έβγαλε ένα πρόσωπο για μένα εξαιρετικό. Ήξερα και λόγω του Γιώργου και λόγω του Κοζανίδη ότι είναι μια ομάδα η οποία είναι δουλεμένη, είναι το γήπεδό της, είναι το σπίτι της, ξέρει πώς θα ανταποκριθεί. Δεν περιμέναμε κάτι διαφορετικό από αυτό που είδαμε σήμερα. Μάχη περιμέναμε και τίποτα παραπάνω. Άρα λοιπόν, συγχαρητήρια και στο Μάτι της Επισκοπής και στο Γιώργο και σε όλα τα παιδιά, στον πρόεδρο. Και για τη φιλοξενία, γιατί πάντα η Επισκοπή φημίζεται και για αυτό το κομμάτι της. Πήραμε το γήπεδο χθες. Ήταν η πρώτη μέρα που κάναμε προπόνηση σε όλη τη βδομάδα. Οι άνθρωποι μας έκαναν και αισθάνθηκαν και αισθανθήκαμε πάρα πολύ ζεστά. Τους ευχαριστούμε και μακάρι, εύχομαι, να βρούμε στο χρόνο, στον καιρό και εμείς τη δυνατότητα να έχουμε την φιλοξενία που μας έδειξαν και αυτοί σήμερα. Συγχαρητήρια, Γιώργο. Σου εύχομαι καλή πορεία. Νομίζω ότι όλα στο σου είναι ρευστά. Δεν υπάρχει κάτι να το κερδίσεις αν δεν προσπαθήσεις πολύ. Το είδανε σήμερα πολλοί οι παίκτες μου και συνεχίζουμε. Κοιτάξτε, είναι μια ομάδα η οποία έπεσε, ξέρετε, πρόσφατα από τη Super League. Βέβαια, είναι μια διαφορετική ομάδα από ό,τι ήταν από την πέρσι. Και υπάρχει ένα, έτσι που θέλω να κάνω μια επισήμαση, η Κέρκυρα έχει πέσει τρεις φορές από τη Super League και έχει ανέβει κατευθείαν για τις τρεις. Άρα, λοιπόν, δεν μπορεί να υπάρχει άλλος στόχος από την άνοδο. Τα πράγματα όμως είναι δύσκολα. Θέλουμε σύνεση, σοβαρότητα, δουλειά και τίποτα παραπάνω και όχι λόγια. Ξέραμε ότι είχαμε να αντιμετωπίσουμε μια ομάδα πάρα πολύ καλή, μια ομάδα που έχει στόχο το πρωτάθλημα, μια ομάδα που έχει πάρα πολύ ποιότητα ποδοσφαιρική, αλλά έχει και εμπειρία. Σύνετο έχει ένα πάρα πολύ καλό προπονητή, που και αυτός έχει πολύ μεγάλη εμπειρία από αυτά τα παιχνίδια και γενικά από τη Football League. Άρα εξ αρχής ήταν για μας ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Αλλά εμείς από τη μεριά μας θέλαμε πάρα πολύ να κυνηγήσουμε αυτό που μας αναλογεί, αυτές τις πιθανότητες που είχαμε και νομίζω ότι το κάναμε πάρα πολύ καλά. Έμεινα πάρα πολύ ευχαριστημένος από την προσπάθεια που κάναν τα παιδιά
και στα 90 λεπτά και στα 94 λεπτά που έγινε το παιχνίδι. Νομίζω ότι είμαστε πάρα πολύ. Ελέγχαμε το παιχνίδι σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Δηλαδή είχαμε τον έλεγχο του παιχνιδιού. Η Κέρκυρα μας έβαλε ένα γκολ γρήγορα εκεί σε μια φάση που χωρίς να μερίζει για γκολ. Αυτά όμως έχουν αυτές οι ομάδες. Όταν τους δώσεις τη δυνατότητα, το παραμικρό λάθος που θα κάνεις το εκμεταλλεύονται. Ξαναλέω όμως ότι αυτό που μου άρεσε στην ομάδα τη δικιά μας είναι ότι σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού ήταν πάρα πολύ ανταγωνιστική, ήταν πάρα πολύ πειθαρχημένη και το παλέψανε μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο. Δυστυχώς δεν είχαμε τύχη, αλλά αυτό που μας μένει, αυτό που κρατάμε από το σημερινό παιχνίδι ήταν όλο αυτό το πάθος και τη δύναμη που βγάλανε τα παιδιά. Γιατί είδα το τέλος του παιχνιδιού και όλα τα παιδιά αυτά ξαπλώσανε κάτω και ήταν πάρα πολύ στεναχωρημένοι, γιατί πραγματικά προσπαθήσαν. Εμείς συνεχίζουμε. Αυτό ήταν ένα όνειρο που τελείωσε. Και έτσι μας μένει τώρα το πώς θα συνεχίσουμε, θα πάμε στο πρωτάθλημα, καλά προετοιμασμένοι, και να πετύχουμε το στόχο που έχουμε θέσει από την αρχή. Μήπως το γεγονός του αποκλεισμού σας είναι και καλό, αν το δούμε από αριατική γωνία, δηλαδή θα προσανατολιστείτε απευθείας στον απότερο στόχο που έχετε την κατάκτηση του πρωταθλήματος? Ναι, αλλά είναι κάτι που η ομάδα της Επισκοπής δεν το έχει ξαναπετύχει και φτάσαμε πάρα πολύ κοντά και θέλαμε πάρα πολύ. Μαζί με το Συμβούλιο της Επισκοπής, τον Πρόεδρο και τα παιδιά, είχαμε πει ότι μας ενδιαφέρει πάρα πολύ και θέλουμε πάρα πολύ να πάμε στους ομίλους. Δυστυχώς δεν καταφέραμε. Όσο αφορά το πρωτάθλημα, τώρα αναγκαστικά θα στρέψουμε την προσοχή μας εκεί και θα δούμε τι θα κάνουμε εκεί. Αρχικά περιμένατε να πάει κάποιος στο παιχνίδι? Όπως είπε και ο κόουτς εδώ, ότι ήταν ένα παιχνίδι που οι συνθήκες ήταν τέτοιες που πιο πολύ. Ξέραμε ότι θα πάει στη δύναμη. Ένα παιχνίδι που προσωπικές μονομαχίες και στο παραμικρό λάθος, πιο όπως έκανε το λάθος, όποιος σκόραρε πρώτος, αυτός θα είχε και πλεονέκτημα. Δυστυχώς για μας το κατάφερε η ομάδα της Κέρκυρας και όχι εμείς. Παρ' όλα αυτά πρέπει να πούμε συγχαρητήρια στην Κέρκυρα για τη σημερινή νίκη, αλλά και μακάρι να είναι η ομάδα που, έτσι όπως είπε και ο coach, που θα ανέβει φέτος στη Super League. Καλησπέρα για από μένα. Ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι με μια δυνατή ομάδα, σε μια δυνατή έδρα, κάτω από ιδιαίτερες συνθήκες, πλαστικό χόρτο, ζέστη, μικρό γήπεδο. Ευτυχήσαμε να βάλουμε πρώτο το γκολ και γρήγορα μάλιστα. Από εκεί και πέρα ελέγξαμε το ρυθμό και πήραμε την νίκη. Τα πράγματα δυσκόλεψαν όταν μείναμε και με 10 παίκτες. Αλλά όπως είπα, ελέγξαμε το ρυθμό και καταφέραμε να πάρουμε το παιχνίδι. Φοβήθηκες κάποια στιγμή στο δεύτερο ημίχρονο ότι το πράγμα μπορεί να αλλάξει, όχι μόνο να γίνει δύσκολο, αλλά να αλλάξουν εντελώς τις ισορροπίες, γιατί αλλάξατε... Υποχωρήσαμε, λογικό είναι, υποχωρήσαμε, γιατί μείναμε με 10 παίκτες, ο αντίπαλος πήρε μέτρα στο γήπεδο, έχει και την έδρα, ο κόσμος βοηθούσε, τους ανέβαζε συνέχεια. Αλλά ανταποκριθήκαμε και εμείς ανάλογα, προσαρμοστήκαμε στον αντίπαλο και ελέγξαμε το παιχνίδι μέχρι το τέλος. Καλησπέρα και από μένα. Θέλω να πω πολλά συγχαρητήρια στους συμπαίχτες μου για την προσπάθεια που κάναμε. Συγχαρητήρια στην ομάδα της Κέρκυρας για την πρόκριση που πέτυχε. Τους εύχομαι να έχουν και ανάλογη συνέχεια και να πετύχουν και το στόχο που έχουν στο πρωτάθλημα. Ό,τι καλύτερο. Από εκεί και πέρα, για εμάς το σημερινό παιχνίδι ήταν μια μεγάλη πρόκληση. Όταν αρχίσαμε το κύπελλο Ελλάδος ξέραμε ότι κάποια στιγμή θα παίξουμε με μια ομάδα της Football League. Αυτή ήταν η Κέρκυρα. Δεν θα πω δυστυχώς, αυτά είναι ευτυχώς, γιατί τέτοια παιχνίδια θέλουμε να παίζουμε, με καλές ομάδες, με καλούς παίχτες. Να το πάμε εκεί που θέλουμε το παιχνίδι και να πετυχαίναμε μία νίκη. Όμως,
κόντρα στη ροή του παιχνιδιού. Στα πρώτα λεπτά δεχτήκαμε ένα γκολ. Ενώ το παιχνίδι ήταν πολύ σκληρό και φαινόταν ότι θα πήγαινε στη μονομαχία. Παίζανε και από τις δύο ομάδες έμπειρα παιδιά. Ο αγωνιστικός χώρος ήταν μικρός. Το γήπεδο είναι πλαστικό. Το γνωρίζαμε καλύτερα. Η Κέρκυρα έχει έξυπνο προπονητή. Έχει έξυπνα παιδιά. Θα ανταποκρινόταν ανάλογα. Ήμασταν πίσω στο σκορ, το κυνηγούσαμε. Πιστεύω ότι κάναμε κάποιες προϋποθέσεις και κάποιες ευκαιρίες. Στην ανάπαυλα συγκεντρωθήκαμε. Στο δεύτερο ημίχρονο ήμασταν με περισσότερο παίχτη, με παραπάνω παίχτη. Προσπαθήσαμε να το εκμεταλλευτούμε αυτό, όμως η Κέρκυρα που στοχώρησε έκλεισε καλά τους χώρους. Μια έμπειρη ομάδα κατάφερε μέχρι το τέλος να κρατήσει αυτό το υπέρ της 0-1 και να προκριθεί. Εντάξει, υπάρχει μια πικρία για εμάς, γιατί θέλαμε να συνεχίσουμε, θέλαμε να μπούμε στους ομίλους. Ήταν μια πρόκληση. Και σίγουρα από εδώ και πέρα, στόχος μας και μόνο είναι το πρωτάθλημα. Να συγκεντρωθούμε και να επικεντρωθούμε εκεί, να έχουμε ανάλογη συνέχεια. Αυτό το παιχνίδι που κάναμε σήμερα με το πάθος και τη δύναμη, να μπορέσουμε να το βγάζουμε σε κάθε αγώνα στην τρίτη εθνική την οποία είμαστε, για να καταφέρουμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για την ομάδα. Αυτός είναι ο στόχος από εδώ και πέρα. Και εύχομαι να έχουμε υγεία σαν ομάδα και να προχωρήσουμε και να πετύχουμε αυτό που θέλουμε. Ευχαριστώ. Όπως είπα και πριν, μας αφήνει μία πικρία το παιχνίδι, αλλά η κλήρωση που έγινε και η ομάδα που αντιμετωπίσαμε για εμάς ήταν μία πρόκληση. Και αυτό που θα κρατήσουμε είναι ότι θα συναντήσουμε ομάδες οι οποίες θα έρθουν στην έδρα μας και θα είναι τόσο σκληρές και θα πρέπει να δουλέψουμε και να είμαστε ακόμη πιο έτοιμοι και στα 90 λεπτά να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε, να σκοράρουμε εμείς πρώτοι και να έχουμε το ανάλογο πάθος το οποίο έδειξε και η Κέρκυρα, μένοντας και με 10 παίχτες. Νομίζω ότι αυτό θα είναι ένα κλειδί για όλη τη χρονιά και για το πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής, γιατί πρόκειται να είναι πολύ δύσκολο και πολύ σκληρό.